Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των παραθεριστών στις παραλίες του Δήμου 2 Ολύμπου, καθώς δεν υπάρχουν αβαγοσώστες και ήδη η περιοχή μετρά 2 θύματα πνιγμού και ακόμα βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο πύργος του ναυαγοσώστη υπάρχει, ωστόσο ο ναυαγοσώστης, φέτος τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι λουόμενοι, δεν υπάρχει και μάλιστα οι λόγοι είναι οικονομικοί. Οι λουόμενοι αναρωτιούνται τελικά ποιο είναι το κόστος της ανθρώπινης ζωής. Είναι πολύ σημαντικό το ότι λείπει φέτος ο ναυαγοσώστης. Δυστυχώς πριν μερικές μέρες είχαμε την απώλεια κάποιου συνανθρώπου μας που αν η δικαιολογία του ότι δεν είναι ναυαγοσώστης είναι οικονομικό το θέμα, να μας πούνε ποια είναι η αξία της ζωής κάποιου ανθρώπου. Καθημερινά είναι εδώ πέρα πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά τις Κυριακές που έρχονται και από τις μεγαλύτερες πόλεις και είναι σημαντικό πρόβλημα και για τα παιδιά αλλά και για τους ηλικιωμένους. Δεν πάμε βαθιά και αυτό είναι όλο. Εμείς εδώ δεν βλέπω πουθενά. Κακός. Για τα παιδιά ίσως χρειάζεται. Πέρσι δεν ξέρω. Εντάξει. Όχι καθόλου. Είμαστε καλυμμένοι. Καλά είμαστε. Απόλυτα δικαιολογημένες χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή 2 Ολύμπου τις διαμαρτυρίες των παραθεριστών. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έχει γίνει ήδη διαγωνισμός για την εποχική πρόσληψη ναυαγοσωστών και για τον Πλαταμόνα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια υπηρεσία και το πιθανότερο από μεθαύριο Παρασκευή ναυαγοσώστες θα είναι στις θέσεις τους.